Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τη ραδιοφωνική μας συχνότητα, το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Τι κάνετε, κύριε γραμματέα, είστε καλά, καλό μεσημέρι. Μου χαρά, να είστε καλά, καλό. Εσείς και οι ακροατές. Καλό μεσημέρι. Να το καλό ξεκινήσουμε μεσημέρι. Λίγο χαλαρά πριν πάμε στα πολιτικά, για μια πτυχή σας που ενδεχομένως ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει και που δείχνει ότι η όπερα που μέχρι πρότινος ήταν ένα παρεξηγημένο έτσι μουσικό πώς να το πούμε κομμάτι του πολιτισμού μας είναι ένα λαϊκό κομμάτι, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Κουτσούμπας, και τον έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές, δεν χάνει πρεμιέρα από τις όπερες της λυρικής. Έχασα μερικές τώρα τελευταία. Εντάξει, τώρα λόγω των εκλογών. Αλλά αυτό δείχνει και μια πολιτιστική ποιότητα που έχετε, και το λέω αυτό γιατί πρέπει να λέμε και τα καλά που έχουν οι πολιτικοί μας αρχηγοί. Να είστε καλά. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο λαϊκά είδη και δυστυχώς δεν υπάρχει και η κατάλληλη παιδεία, γιατί χρειάζεται και η εκπαίδευση από τη μικρή ηλικία. Έτσι, ακόμη, σχολεία, ουσιαστικά, σχολεία μας. Το μάθημα της μουσικής ουσιαστικά δεν υπάρχει. Βεβαίως. Ή γίνεται... και είναι προσανατολίζεται και το παιδί να μάθει να ακούει. Έτσι, και είναι καλό ότι και με τη βοήθεια της λυρικής τα τελευταία χρόνια έφυγε αυτή η αντίλησης ότι η όπερα είναι ένα μουσικό θέαμα για την ελίτ και για τους λίγους κλπ. Σε όλη την Ευρώπη η όπερα είναι ένα λαϊκό μουσικό θέαμα. Έτσι ακριβώς. Τώρα, λοιπόν, πάμε και στα πολλά, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Να ξεκινήσουμε. Βλέπω το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Είστε πολύ σκληροί, κύριε Κουτσούμπα, για την συμφωνία για τα ενεργειακά. Πολλαπλή κίνδυνη, λέτε, για το λαό από την ενεργειακή συμφωνία στην Κρήτη. Για ποιο λόγο, για εξηγήστε μας το λίγο. Γιατί από την κυβέρνηση πανηγυρίζουν. Βεβαίως, μας έλεγε πριν ο κύριος Μανιάτης ότι έκαναν και εκεί στροφή 180 μοιρών. Ναι, άσχετα από τις στροφές και τις περιστροφές, η ουσία είναι ότι εμάς μας προβληματίζουν και ορισμένα ζητήματα, τρία βασικά ζητήματα σε αυτή την συμφωνία με την νέα εκχώρηση των υδρογόνων ανθράκων από το ΣΥΡΙΖΑ στην Exxon Total LP. Το πρώτο ζήτημα, κύριε Παπαδόπουλο και κύριε Τάκη, είναι ότι είναι υποκλητική η όρη της εκχώρησης. Εμείς θεωρούμε και φοβούμαστε ότι τελικά για το λαό μας θα είναι μια ακόμη κλοπή ενός πολύτιμου ενεργειακού πόρου, το οποίο θα χαθεί διαπαντός για τον ελληνικό λαό, για το ελληνικό κράτος. Αυξάνονται τα κέρδη οπωσδήποτε της ελληνικής κοινοπραξίας. Είναι προκλητική συνολικά η όρη της εκχώρησης, τουλάχιστον αυτοί που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Το δεύτερο ζήτημα που μας ανησυχεί και μας προβληματίζει είναι ότι θεωρούμε ότι και μέσω αυτής της εκχώρησης γίνεται βαθύτερη η εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια και του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ισχυρών καπιταλιστικών κρατών και της Ευρώπης επίσης, και έχουμε αυτό το κουβάρι των αντιθέσεων στην περιοχή που δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Δηλαδή φοβούμαστε ότι οδηγεί για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών ακόμα και σε συνολικότερες πολεμικές εμπλοκές στην περιοχή και την Ελλάδα. Κατά την άποψή σας, δηλαδή, δεν θα έπρεπε να γίνουν αυτές οι έρευνες, θα έπρεπε να επιλεγούν άλλες εταιρείες, τι θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε να αφήσουμε εντελώς τους υδρογονάνθρακες, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη σε κάποιους που λέει μην πειράζετε καθόλου το υπέδαφος, αφήστε τους υδρογονάνθρακες εκεί που είναι, μην κάνετε εξορίξεις. Η δική σας θέση ποια είναι σε όλα αυτά? Θα ήθελα να πω και την τρίτη αιτία και θα σας εξηγήσω. Ναι. Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι, και αυτό μας προβληματίζει, για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και για την τοπική οικονομία της Κρήτης. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ισχυροί οι κίνδυνοι σε περίπτωση ατυχήματος αυτού. Αυτά είναι ζητήματα που μας προβληματίζουν και τα θέτουμε στον ελληνικό λαό καθαρά και εξάστερα. Φυσικά και πρέπει να αξιοποιούνται και οι ενεργειακοί πόροι. Φυσικά θα πρέπει επίσης να είναι ιδιοκτησία, κοινωνική ιδιοκτησία του ελληνικού λαού, της χώρας μας. Και από αυτή τη σκοπιά σας επεσήμανα το πρώτο ζήτημα, ότι ουσιαστικά θα έχουμε κλοπή αυτού του ενεργειακού πόρου, θα χαθεί διαπαντός από την Ελλάδα δηλαδή, ας μην κοροϊδευόμαστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι Γάλλοι επίσης 40-40%, οι μονοπωλιακοί όμιλοι μάλιστα, οι ιδιώτες, όχι καν
κάποια κράτη τέλος πάντων που θα μπορούσε κάποιος να πει γι' αυτό. Έτσι λοιπόν από αυτή τη σκοπιά υπάρχει ανησυχία, υπάρχει ο προβληματισμός. Είναι άλλο ζήτημα ένα σχέδιο επιστημονικό, κεντρικό, μιας οικονομίας όπου πραγματικά ο λαός θα βρίσκεται στην εξουσία και στη διακυβέρνηση του τόπου, όπου πραγματικά θα υπάρχουν ισότιμες ανταλλαγές, ειρηνικές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας και εμπορικές και οικονομικές και πολιτικές και πολιτιστικές και πάει λέγοντας με όλα τα κράτη του κόσμου, άσχετα αν είναι πιο ισχυρά οικονομικά ή αν είναι πιο αδύνατα και κυρίως με τους λαούς και τα κράτη της περιοχής, είναι μια διαφορετική οπτική γωνία αυτή που το βλέπουμε μάλιστα. και που πιστεύουμε ότι προς τα εκεί πρέπει να βαδίσουμε. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο στα δικά μας εδώ τα προεκλογικά και τα εσωτερικά και θα ήθελα να μου πείτε αυτό που το έχουμε δει και μάλιστα το έχουμε ακούσει και ως ανάλυση από τους δημοσκόπους τις τελευταίες μέρες με βάση και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σας παίρνει ένα κομμάτι γύρω στο 13-15% κάπου εκεί λένε οι δημοσκόποι τις τελευταίες μέρες και με την πόλωση όλα αυτή κλπ. Τις τελευταίες μέρες δεν νομίζω. Την τελευταία αυτό εβδομάδα. Ήταν την πρώτη εβδομάδα. Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν η προτελευταία δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το ερώτημα πάντως είναι. Ήταν αυτό. Εντάξει, δεν έχει σημασία, είναι 10. Αντίστοιχο, όχι να το λέμε επειδή μας ακούει και ο κόσμος. Ήταν και αντίστοιχο και αυτό που ξέρουμε εμείς και αυτό που μας λένε οι δημοσκόποι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Με άλλη λογική ήταν η ερώτησή μου. Αν θεωρείτε ότι αυτό το ποσοστό, μικρό, μεγάλο, δεν έχει σημασία, που φεύγει, πείθεται από την ρητορία του κυρίου Τσίπρα ότι είναι ο εκφραστής της κεντροαριστεράς ή αν πείθεται από τη ρητορία του κυρίου Τσίπρα την εκφοβιστική ότι πρέπει να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ για να μην γυρίσει η κακιά και σκληρή δεξιά. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ μικρό τμήμα, εγώ πιστεύω ότι είναι αμεληταίο και το οποίο συνεχώς υποχωρεί και τις τελευταίες μέρες, που έχει αυτό το αντιδεξιό σύνδρομο, να μην βγει η δεξιά ή κακιά, να βγει μια πιο προοδευτική κυβέρνηση κλπ. Είναι το γνωστό δηλαδή που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Βέβαια αυτή η κατηγορία συμπολιτών μας όταν μιλάμε μαζί τους, και γι' αυτό λέω ότι αυτό έχει αντιστραφεί και θα αντιστραφεί εντελώς, κατανοούν επίσης ότι τη δεξιά πολιτική και το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία ξανά που εμφανίζεται πλέον ως δικαιωμένη και για το παρελθόν της και για το παρόν της, την άνοιξε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πάντως παλιά, κύριε Γραμματέα, ακολουθώντας δεξιά πολιτική ο ίδιος 4,5 χρόνια τώρα, βέβαια μιλώντας εν ονόματι της αριστεράς. Παλιά σας το έβαζε το ίδιο δίλημα το ΠΑΣΟΚ με το περίφημο τότε «Τι πλαστήρας, τι παπάγος». Θεωρείτε ότι με τον ίδιο τρόπο επιστρέφει και ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη ρητορία? Πάντα στην ιστορία αυτό γινόταν. Δηλαδή κάποια υποτίθεται κεντρώα, δήθεν αριστερά, δήθεν δημοκρατικά κόμματα εμφάνιζαν αυτό το δίλημα προεκλογικά ακριβώς για να εγκλωβίζουν κόσμο. Όμως έχει τεράστια εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα και βέβαια προσπαθώντας ο Τσίπρας σήμερα να το κάνει αυτό πάλι, εγώ αυτό που θα σχολίαζα είναι ότι μάλλον βρίσκεται σε σύγχυση και σε αμηχανία συνολικά, γιατί ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ταυτίστηκε μόνος του, δεν τον έσπρωξε κανείς εκεί, με τις δεξιές αντιλαϊκές πολιτικές όταν ψήφιζε το τρίτο μνημόνιο μαζί με τους υπόλοιπους, δηλαδή και με τη δεξιά μαζί και με τον ΠΑΣΟΚ, και εφάρμοζε επίσης τα υπόλοιπα δύο μνημόνια δίνοντας το δικαίωμα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ να εμφανίζονται δικαιωμένοι που δεν είναι βέβαια, και απογοητεύοντας ένα προοδευτικό αριστερό δημοκρατικό κόσμο. Δηλαδή αυτό το σύνθημα, έτσι κι αλλιώς, για να πω και το τι πλαστήρας τι παπάγος, ή το άλλο το γνωστό επίσης του Χαρίλα Φλωράκη, την πρόκολα τη λάχανα, εδώ που τα λέμε, έτσι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ιστορικά είναι δικαιωμένα. Διότι αποδείχτηκε ότι και το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, πρόσφατα, ενώ οριόταν ότι ήταν στον αντίποδα της δεξιάς πολιτικής ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, από εκεί ήταν το φως, από εκεί ήταν το σκότος, και όταν έβγαινε στα κεραμίδια όταν του λέγαμε στη Βουλή ότι ξέρεις θα έρθει η στιγμή που θα συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η στρατηγική σου είναι ίδια σταδιακά. Άρα για σας Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο αυτό. Ο συνασπισμός Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ έγινε. Άρα λοιπόν το ίδιο θα δούμε
Βέβαια σε νέες συνθήκες ξανά το ίδιο. Κύριε Κουτσούμπα, Μητσοτάκης Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος για σας. Έχουν διαφορές ή τα κοινά τους είναι περισσότερα από τις διαφορές? Ναι. Αν ως νόμισμα θεωρούμε αυτό το σάπιο, το διεφθαρμένο εκμεταλλευτικό σύστημα που επικρατεί σήμερα, βεβαίως είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτό υπηρετούν, αυτό διαχειρίζονται και μάλιστα ο Τσίπρας έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Αν θέλετε καλύτερα και από τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό πήρε και τα εύσημα και των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ονομαζόμενων θεσμών της Τρόικας όλα αυτά τα χρόνια και του ΣΕΒ πολύ πρόσφατα, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Λέει μπράβο, καταφέρατε πάνω από το 60% των προτάσεών μου, των απαιτήσεών μου να το υλοποιήσετε. Μένει το υπόλοιπο, όποιος και αν βγει θα το υλοποιήσει. Είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία επίσης δια του κύριου Μητσοτάκη στη συνέλευση του ΣΕΒ είπε ότι εγώ θα υλοποιήσω και το υπόλοιπο 38%. Όλα ωραία και καλά δηλαδή. Αδερφάκια είμαστε. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Όλοι άλλωστε, κοιτάξτε να δείτε. Η μνημονιακή, η αντιλαϊκή πολιτική συνολικά έχει μπει στις ράγες της ήδη από την κυβέρνηση τη σημερινή του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή η εφαρμοστική νόμη και των τριών μνημονίων. Και θα είναι και την επόμενη μέρα. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Δεν λέει κανείς να τους καταργήσει. Να ρωτήσουμε και όλες κάτι άλλο. Οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις μετά τον περασμένο Αύγουστο τις έχουν αποδεχτεί όλοι στο όνομα της συνέχειας του κράτους. Ματωμένα άλλη πλεονάσματα επίσης. Και είναι εδώ. Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, για ελαστικοποίηση ωραρίων και εργασιακών σχέσεων, ιδιωτικοποίησης, πληστηριασμοί. Αυτά και η κυβέρνηση σημερινή του κυρίου Τσίπρα και η κυβέρνηση η αυριανή του κυρίου Μητσοτάκη έχουν πει ότι θα υλοποιήσουν. Να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο. Επειδή έχει ανοίξει συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ο φόβος της ακυβερνησίας από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι εκβιαστικό το δίλημα, λέει ο κύριος Τσίπρας. Καταρχάς, κατά την όψη σας, το αποτέλεσμα έχει κριθεί? Εκτιμάτε ότι μπορεί να προκύψει θέμα και δεύτερων εκλογών? Μπορεί να προκύψει θέμα συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας λόγω και του επόμενου εκλογικού νόμου? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση εδώ που βρισκόμαστε? Εκλογές τις αποκλείω κατηγορηματικά. Καλοκαιριάτικα. Ναι. Δεν τις θέλει ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ούτε ο κύριος Τσίπρας, δεν τις θέλει ούτε ο ΣΕΒ εδώ στην Ελλάδα, δεν τις θέλει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι υπόλοιποι θεσμοί, δεν τις θέλει κανένας. Mm-hmm. Είτε αυτοδύναμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται ότι έχει παγιώσει μια μεγάλη διαφορά μέχρι στιγμής από όλα όσα δείχνουν. Φυσικά ο κόσμος θα ψηφίσει, είτε δεν είναι αυτοδύναμη και χρειαστεί να συνεργαστεί με κάποιους, mm-hmm. έχει πρόθυμους. Εκτιμάται ότι είναι το Πασόκ Κινάλ. Έχει μιλήσει το Κινάλ, mm-hmm. ότι θα δώσει ψήφο ανοχής αν χρειαστεί για να γίνει κυβέρνηση. Εάν είναι κάποια από αυτά τα μικρά κόμματα μιας χρήσης μέσα στη Βουλή, επίσης πρόθυμη θα είναι. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι είναι έτοιμος να δώσει ψήφο ανοχής και να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ ανάλογα και πάει λέγοντας. Άρα λέτε θα γίνει η κυβέρνηση. Να ζητήσω λίγο και με την εμπειρία σας, αν μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Αν εκτιμάτε ότι αν όλοι προεξοφλούμε θα έχουμε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτοδύναμη είτε με κάποιο σύμμαχο, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείτε ότι την επόμενη μέρα μπορεί να ξαναφορέσει το κουστούμι, το αντιμνημονιακό, να κατεβάζει κόσμο στο δρόμο ή να κάνει αυτά που έκανε το προηγούμενο διάστημα, τα οποία προφανώς και ήταν σε αναντιστοιχεία με αυτά που έκανε στην κυβέρνηση? Καλά, τώρα αντιμνημονιακό κουστούμι, τώρα θα πρόκειται για τσίρκο. Δεν θα τον πιστεύει ο ίδιος, ούτε ο ίδιος θα πιστεύει. Έχει φύγει από αυτή την κατάσταση. Αξιοποίησε απλώς εκείνη τη μεγάλη δυσαρέσκεια και την οργή και την κινηματική λογική μνημόνιο-αντιμνημόνιο εκείνη την περίοδο και την προσετερίστηκε. Πλέον κανείς δεν τα πιστεύει αυτά, ούτε οι ίδιοι τα πιστεύουν. Έχουν δρομολογήσει, θεωρούν ότι μέσα με τους θεσμούς αυτούς, με το σύστημα αυτό, με όλα να είναι τα καλά παιδιά του συστήματος, άλλωστε γι' αυτό και έχουν προσετεριστεί και κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ακροδεξιού και του δεξιού και του κεντροαριστερού χώρου που είχαν ηγηθεί τέτοιων αντιλαϊκών πολιτικών στο Μάλιστα. παρελθόν. Τώρα. Άρα στις 8 του Ιούλη η επόμενη μέρα αυτό που θα έχει σημασία δεν είναι η διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο, αν θα είναι 12% η διαφορά, αν θα είναι 10% ή αν θα είναι 8%. Δεν θα έχει σημασία επίσης και ποιο κόμμα θα είναι συμπληρωματικό. Ποιο κόμμα θα είναι τρίτο, έχει σημασία. Και είναι ο δικός σας στόχος. Τα κόμματα μιας χρήσης.
Το βασικό ζήτημα, το βασικό δίλημα είναι να είναι δυνατός ο λαός, και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν ενισχυθεί αποφασιστικά το ΚΚΕ. Ο ρεαλιστικός σας στόχος είναι η τρίτη θέση? Και οπωσδήποτε, όσο πιο ψηλά, αυτό τόσο είναι καλύτερα, και ο στόχος. Αυτό, εντάξει, πάντα, αυτό υπάρχει το καλύτερο πάντα για το κόμμα. Το καλύτερο πιστεύουμε για τον ελληνικό λαό και για τη χώρα. Mm-hmm. Γιατί το ΚΚΕ έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στον ελληνικό λαό και στο σήμερα. Όχι μόνο επειδή έτσι ανοίγει και η ελπίδα για την προοπτική για ένα Μάλιστα. καλύτερο αύριο. Τώρα, διότι η ψήφος στο ΚΚΕ πάντα επιστρέφει στο λαό, μας ξέρει ο ελληνικός λαός, δυναμώνουμε τη λαϊκή αντίσταση και βεβαίως αυξήσεις μισθών συντάξεων για να μην μείνει κανένας ανασφάλιστος εργαζόμενος, mm-hmm. για να δίνεται επίδομα ανεργίας για παράδειγμα σε όλους τους ανέργους, για να καταργηθούν οι δυσβάσταχτοι φόροι, για να διαγραφούν χρέη λαϊκών στρωμάτων, για να πάρουμε δηλαδή πίσω όσα χάσαμε. Μόνο το ΚΚΕ Μάλιστα. και μέσα στη Βουλή με μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα θα μπορεί να καταθέσει τέτοιες προτάσεις νόμου, τροπολογίες και να πιέζει σε αυτή την κατεύθυνση, και βέβαια να βρίσκεται και έξω από τη Βουλή οργανώνοντας τον αγώνα, mm-hmm. πιέζοντας την κυβέρνηση τη νέα που θα είναι και τα αντιλαϊκά μέτρα όταν θα τα παίρνει, έτσι ώστε να τα εμποδίζει. Μάλιστα. Αυτά να γίνονται. Κύριε Γραμματέα, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ακούω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την ρητορική που έχει και αρκετές δόσεις φόβου των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, θα μας πιει το αίμα, θα βάζουμε τον κόσμο να φυλάει γερμανικό νούμερο 2-4 και όλα αυτά. Τον φοβάστε εσείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό? Εμείς φοβόμαστε όλους αυτούς που έχουν μαυρίσει τη ζωή μας. Και μέσα σε αυτούς είναι και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Έχουν μπει στο ίδιο κάδρο της εξαπάτησης του λαού, της πίεσης του λαού, του ματώματος του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός ιδρώνει, χάνει πάρα πολλά οικονομικές κατακτήσεις και δικαιώματα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, έχει φτάσει στο αμήν και βεβαίως δεν μπορούν αυτοί πλέον να διαχειρίζονται τις τύχες τους, και γι' αυτό λέμε στον ελληνικό λαό, μη δίνεις καμιά λευκή επιταγή, μην έχεις καμιά εμπιστοσύνη σε κανέναν τους. Έχει εμπιστοσύνη στη δική σου δύναμη, η οποία μπορεί να γίνει ακόμα πιο ισχυρή, πιο αποφασιστική και να γίνει και πιο αποτελεσματική με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Να δούμε και κάτι ιστορικό, επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση. Να σας ρωτήσουμε, κύριε Κουτσούμπα, αν το 15 ή τέλη Δεκεμβρίου, το 15 τέλος πάντων Ιανουάριο που έγιναν οι εκλογές, αν είχατε κάποια προσέγγιση από τον ΣΥΡΙΖΑ για κυβερνητική συνεργασία, γιατί βλέπουμε διάφορα. Να λέει ο κύριο Τσίπρας ότι σκεφτόταν και τον κύριο Θοδωράκη, αλλά δεν είχε τότε συμμάχους, αναγκάστηκε να πάει στον κύριο Καμένο. Είχατε κάποια προσέγγιση, κάποια πρόσκληση? Όχι, καμία προσέγγιση. Mm-hmm. Είτε ως κόμμα είτε προσωπική προσέγγιση. Αυτό που γινόταν ήταν μόνο ο δημόσιος λόγος. Μάλιστα. Mm-hmm. Όπως θυμόμαστε όλοι, ούτε προεκλογικά καν μιλούσε για κυβέρνηση της αριστεράς απευθυνόμενος στο mm-hmm. ΚΚΕ. Μια που πήγε... Μιλάμε παραμονές των εκλογών του 2015. Ναι, ναι, ναι. Τον Ιανουάριο, όπως και μετά τον Σεπτέμβριο. Και μάλιστα το βράδυ των εκλογών, για να το κλείσουμε και αυτό, αν και το έχω πει mm-hmm. και άλλη φορά ιστορικά. Όταν με πήρε τηλέφωνο ξημερώματα ήταν για να μου ανακοινώσει ότι αύριο, την Δευτέρα δηλαδή, θα πάει με τον Καμένο. Ορκίζεται και έχει συμφωνήσει ήδη με τον Καμένο. Μάλιστα. Δεν σας είπε κάτι άλλο αν ενδιαφέρεστε? Πριν το αποτέλεσμα βέβαια των εκλογών το είχε συμφωνήσει αυτό. Είναι γνωστό πλέον άλλωστε. Και ωραία. Αυτό. Τώρα να ρωτήσουμε μια, και πήγαμε στο 15, υπάρχει ακόμη ένα κόμμα στη Βουλή που, μάλλον ένα κόμμα που θέλει να μπει στη Βουλή και τιτλοφορείται ως αριστερό, και όχι απλά ως αριστερό αλλά και ως κόμμα που είναι το μόνο που μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, και είναι το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Την πολιτεία και το βίο του κυρίου Βαρουφάκη το πρώτο εξάμηνο το γνωρίζουμε όλοι. Εσείς το γνωρίζετε και καλύτερα, και ως πολιτικός αρχηγός ενδεχομένως να ξέρετε και πράγματα που σε εμάς ακόμη δεν είναι γνωστά. Ποια είναι η άποψή σας για τον κύριο Βαρουφάκη και για όλα αυτά που λέει περί του ότι είναι το μόνο αριστερό κόμμα που θα μπορέσει να κάνει αντιπολίτευση κλπ? Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε κόμματα και διάτοντες αστέρες όπως είναι ο κύριος Βαρουφάκης, το γνωστό Golden Boy που ως Υπουργός Οικονομικών έστρωσε το δρόμο για το τρίτο μνημόνιο, ήταν ουσιαστικά ο εμπνευστής
της κοροϊδίας του ελληνικού λαού. Όχι ρε αδερφέ να μην τους λέμε τρόικα, να τη λέμε θεσμούς, όχι να μην το λέμε μνημόνια, να το λέμε δανειακή σύμβαση, τα γνωστά αυτά που ζήσαμε το πρώτο εξάμηνο και με τις παλινοδίες του. Ήτανε η λογική που μας οδήγησε στα μνημόνια και στην πλήρη ενσωμάτωση και βέβαια έφερε την απογοήτευση και την ήττα στη συνείδηση του ελληνικού λαού, αυτή τη μυρολατρία που τη ζούμε ακόμα και σήμερα. Είναι αριστερός για σας ο Βαρουφάκης? Είναι επανάληψη της καρικατούρας του πρώτου εξάμηνου του ΣΥΡΙΖΑ και του προεκλογικού ΣΥΡΙΖΑ τότε, που εμφανιζόταν αριστερός μοιράζοντας δεξιά και αριστερά ψεύτικες ελπίδες, ψεύτικες υποσχέσεις, καλλιεργώντας αυταπάτες. Αυτός είναι ο Βαρουφάκης. Μάλιστα. Ένας τυχοδιώκτης, άνθρωπος του σώρος, άνθρωπος του συστήματος. Δεν είναι συστημική, αντισυστημική η ψήφος του Βαρουφάκη, είναι η πλέον συστημική ψήφος. Αυτό το γνωρίζουν τώρα πλέον και οι πέτρες. Μπορεί να προσπαθεί να λιεύσει ψήφους σε κάποιους νέους ανθρώπους ή άπειρους σχετικά με τα γεγονότα ή ανθρώπους που δεν θυμούνται ακριβώς τι έπραξε το πρώτο εξάμηνο, όμως αυτός είναι ο Βαρουφάκης. Και όχι μόνο για το παρελθόν, θα σας έλεγα και για το ίδιο το πρόγραμμά του. Ανέφερα πριν που λέει μπορεί να κολλήσει στη Νέα Δημοκρατία ή όπου χρειαστεί, δηλαδή αχρίαστος να είναι, διότι είναι επικίνδυνη αυτή η ψήφος σε αυτό το κόμμα. Και από εκεί και πέρα βέβαια όλα όσα λέει για την αλλαγή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ρεαλιστική που κόπτεται, για τις πρέσπες που την υποστηρίζει με νύχια και με δόντια, για το Κυπριακό που στην ουσία τάσεται υπέρ της διχοτομικής λύσης, όλες οι πολιτικές του θέσεις, οι απόψεις του για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, που αφορούν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, είναι άκρος επικίνδυνα. Μάλιστα. Γι' αυτό θα πρέπει να έχει το νου του, να έχουν γνώση οι φύλακες, ο ελληνικός λαός, το τι θα κάνει στις 7 του Ιούλη. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να πούμε, κύριε Κουτσούμπα, ότι είστε υποψήφιος στο δυτικό τομέα της Αθήνας, στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και στο νομό Βιωτίας, που είναι και η καταγωγή σας. Καλή επιτυχία συλλογική στο κόμμα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, κύριε Γραμματέα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και καλή δύναμη. Καλημέρα.